Και πάλι μαζί να συνεχίσουμε το δεύτερο μέρος του προγράμματός μας. Θέλω να ευχαριστήσω την κυρία Δήμητρα Κούτρα, η οποία θα παρευρεθεί στο δεύτερο μέρος του προγράμματός μας. Για μια που είναι και δημοσιογράφος, θα ήταν πολύ καλά να είναι στο δεύτερο μέρος. Ο καλεσμένος μου σήμερα είναι ο κύριος Ηλίας Κακλαμάνης, ηθοποιός, τηλεοπαρουσιαστής. Θέλω να σας καλωσορίσω, κύριε Κακλαμάνη, και σας κυρία. Καλώς εγώ, καλώς σας βρήκα και για τους θεατές και για εσάς και εσένα Πέτρο. Με ενικό μιλάω, δεν χρειάζεται τα επίθετα γιατί όπως και τη Δήμητρα έτσι το νιώθω λίγο και συναδελφικά στο χώρο. Έτσι. Έτσι. Και πάνω απ' όλα να είναι καλά ο κόσμος που μην τους ξεχνάμε γιατί χωρίς αυτούς οι οθόνες δεν λένε τίποτα. Έτσι, γιατί άμα δεν είναι τηλεθέαση, άμα δεν είναι ο Φυσικά. κόσμος από εκεί που όλα τα χρόνια μας στήριξε, ποιος ο κόσμος σχετικά όταν κάναμε ζωντανά. Και κυρίως εσείς που έχετε αφήσει και ιστορία, να πούμε, τόσα χρόνια στην τηλεόραση. Εντάξει, Και όχι μόνο. σε ευχαριστώ πάρα πολύ, παρόλο που ξέρεις ο καθένας να γράφει το δικό του παρόν, γιατί η ιστορία είναι μεγάλο πράγμα, αλλά καλή κουβέντα, σε ευχαριστώ. Έκανα ό,τι μπορούσα να είμαι συνεπής σε αυτά που έκανα, να αρέσω στον κόσμο και να έχω ό,τι μπορώ βάλει λιθαράκι εκεί στα... Και λίγο στο μυαλό, ξέρετε κάτι, αυτούς τους καιρούς έχουμε ανάγκη, παιδιά, κάθε εκπομπή, αυτή είχα τη φιλοσοφία πάντα, να προσφέρεις κάτι στον κόσμο, να αφήνει κάτι. Να μην είναι τελειώνει η εκπομπή και λες, δεν κέρδισα τίποτα. Πέτρο, Ναι, εσύ είσαι έτσι. αρχηγός εδώ πέρα, δεν Δεν φέρνεις μία είμαστε, η παρέα ευθύνη, είμαστε, δεν συντροφιά φέρνεις μία είμαστε. ευθύνη Ναι. να έχει η εκπομπή κάποιο ζουμί κάποια Ε, στιγμή που να αφήσει κάτι στον βέβαια. κόσμο. Όταν βλέπω κάποιες Βέβαια. εκπομπές που είναι τραλαλά, τραλαλά, τι φοράει αυτή λέει, τι φοράει αυτός και το λέει το μεσημέρι ή το απόγευμα ή το βράδυ. Δεν κατηγορώ τίποτα, αλλά έχει γίνει τηλεόραση πραγματικά από τα 100 πράγματα που έχει να δει ο κόσμος, μόνο 5, τα 95 είναι για Είναι και πέταμα. Υποτιμάνε τον ακριβώς, κόσμο. Και ακριβώς. απορώ οι διευθυντές καναλιών, παιδιά, και οι καναλάρχες, πώς δεν ξυπνάνε να πούνε κάτσε ρε. Ξεγελάμε τώρα γιατί είναι λίγο της μόδας αυτός, γιατί είναι με τα περιοδικά δικτυωμένος ή δικτυωμένη. Ή από τα Celebrity του κόσμου, reality. Και μετά συγγνώμη λένε γιατί δηλαδή. δεν Και κάνουν μετά τηλεθέαση. ουσίας ο κόσμος λέει τι είδα τώρα, ένα να λέει τι φοράει αυτό, τι φοράει αυτή, οι άλλοι να χαχαζοχαρούμενοι να κάνει και τη γλάστρα και να μην ότι παρουσιάστηκε. Το είχαμε προηγουμένως, όταν μιλάγαμε για δημοσιογραφία, το είπαμε ότι σήμερα όλοι λένε ότι είναι δημοσιογράφοι, βγαίνουν σε ένα πάνελ, σε ένα ψυχαγωγικό τηλεοπτικό πλατό και λένε δημοσιογράφοι. Και όπως λέτε, δεν έχουν τίποτα να πούνε, απλώς κάθονται εκεί πέρα και γελάνε και να έχουν μία παρουσία. Μα και διακόπτω και ασπιραχτώ γιατί εγώ είμαι πάντα το μαύρο πραβατό. Δεν σέβομαι. Σέβομαι τους άξιους. Δεν σέβομαι τους ανάξιους. Λοιπόν, και πάλι από τους 10 δημοσιογράφους, οι 2 είναι δημοσιογράφοι. Οι 8 δεν ξέρουν τι λένε. Ακριβώς. Και Ακριβώς. εγώ είμαι περιστατικό που είναι καλεσμένος σε μεγάλο κανάλι, παιδιά. Ο κορυφαίος μας λυρικής σκηνής κάποτε, γιατί όταν καλείς κάποιον, πρέπει να ξέρεις και τι παρελθόν έχει λίγο, Πέτρο. Βέβαια, Λίγο, βέβαια. λίγο. Δεν σου λέω να Βέβαια, βέβαια. ξέρεις τι έχει Πρέπει κάνει να τα ξέρεις. πάντα, έτσι, Ναι. Δήμητρα, και εσύ είσαι Μα να έχεις δημοσιογράφος. Ναι. διαβάσει έστω τα πιο βασικά. Και έχουμε, παιδιά, να έχει πεθάνει ο Βαγγέλης Σιλινός σε αυτή τη μορφή του καλλιτεχνικού χώρου και να έχουν στον αέρα τον Άγγελο το Γατζή, κορυφαίο, τη χορευτή τη λυρική σκηνή και να λένε ένα φίλο του Βαγγέλη Σιλινού. Άσχετος αυτό που ήταν υπεύθυνο τη εκπομπή και δημοσιογράφο. Και Ναι. επιτρέπεται να λέει ένα φίλο, μάθε ποιο είναι εις καλεσμένο Και για να μετά. ξέρει και τι βάρος έχει. Έτσι. Έτσι είναι. Να μιλήσουμε λίγο για εσάς. Πώς εσείς, σαν ηθοποιός πρώτα, τι σας έκανε να μπείτε στον χώρο του... Εγώ πήγαινα για παπάς. Μην Αλήθεια, γελάτε. αυτό δεν το Όταν έχετε ήμουν... Ναι, δεν το έχω πει. πει. Ναι, δεν το όταν είπα. Να ήμουν μαθαίνετε κάτι καινούργιο Βγάλετε σήμερα. και είδηση. 17-18 έλεγα στη μάνα μου, Ναι. τρεις φορές να μου πέφυγε πολύ νέα. Έλεγα πάει ο παπάς και μου λέει: Ωχ, Χριστιανέ μου, όχι, ψυχή μου, εσύ που ήταν από χωριό, είμαι από τη Λευκάδα, εσύ πώς θα ξεμολογείς. Δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να χαγεί, πώς θα ξεμολογείς γυναίκες. Γελάγαμε λοιπόν. Λοιπόν, για να σοβαρευτούν πέρα από τα αστεία που έλεγα αυτό εγώ, μετά πήγα για έδωσα νομική. Δεν πήγα για ελάχιστα μόρια, διότι έδωσα την κόλλα λευκή την ίδια στιγμή. Είχα τσιμπήσει να πάω στα καλλιτεχνικά πράγματα και πραγματικά πήγα δραματική σχολή και βρέθηκα χωρίς να έχει καμία σχέση από μία σύμπτωση, παιδιά. Καμιά φορά πώς τα φέρνει η ζωή. Ήμουν οδοντιατρικός επισκέπτης σε μία εταιρεία. Και λάσσαλα στην Ελλάδα μόνο εγώ σε 1500 οδοντιάτρους στην Αθήνα, VMCO, αυτοεμφανιζόμενα Filmix 30. Κάποτε πηγαίναμε για τα δόντια μας και βάζατε ένα φιλμάκι και ίσως σε 5 μέρες σου απαντάνε τι έχει το δόντι. Και κάποια στιγμή ήρθε στην Ελλάδα λοιπόν από τη VMCO, μία εταιρεία, ένα φιλμ, παιδιά, που ήταν δύο
ένα τράβαγε μια κορδελίτσα και ένα άλλο, εκείνη τη στιγμή σου λέει ο γιατρό τι είναι. Τα αυτοεμφανιζόμενα, X30 τα λεγόμενα. Λοιπόν, εκεί πήγαινε λοιπόν σε ένα γιατρό, μου έλεγε ένα συνέχεια. Εσύ είσαι ωραίο παιδί. Εντάξει, ήταν άντρα, δεν είναι καμιά κατάσταση τίποτα. Περίεργο. Γιατρέ μου, θα πάμε σε μια δραματική σχολή που έχω ένα φίλο μου. Μπλα 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 μπλα, μου το είπε 5-10 φορές και ένα απόγευμα. Πάω να τον επισκεφτώ. Δεν ξέρω αν ήταν μια ηλικία δασκούλη εκεί στο κέντρο του Κορονακίου. Θα πάω, μου λέει, σε μια δραματική σχολή. Και πήγα, είπα ένα γεια και μου λέει, δεν ρίξε έτσι, χωρίς να πληρώσει τίποτα λίγο καιρό. Μία σύμπτωση πώς σε φέρνει η παιδιά να σου αλλάζει τη ζωή. Άρα δεν το είχατε σκεφτεί ποτέ να ασχοληθείτε. Όχι, τίποτε, είπα, για... Από τον οδοντίατρο ξεκίνησε. Είπα τον οδοντίατρο, ο οποίος δασκούλη μου έχει μείνει, γιατί είναι και αυτό είναι γραφτά. Όλα θεωρώ πως, όπως λέγανε οι αρχαίοι Έλληνες, το πεπρωμένο, το γραφτό, οι Ανατολίτες το λένε κισμέτ. Είναι φοβερό το τι μας σημαίνει του καθενός στη ζωή. Πράγματα τα οποία δεν μας ταιριάζουν ή μας ταιριάζουν. Είναι πράγματα που έπρεπε να γίνουν σε εμάς. Ο καθένας αναρωτιέται τι μου συμβαίνει σε μένα. Συνέβη. Και όμως συμβαίνει. Και δεν εννοώ εγώ που ήταν μια καλή. Μου άρεσε πολύ αυτό που έκανα και είναι ιερό και ωραίο επάγγελμα και καταραμένο μαζί. Αλλά εννοώ γενικά ο κάθε άνθρωπος λες και είναι κάτι γραφτό του και τον πάει κάποια ώρα το χέρι κάπου. Οπότε έχετε κάνει γύρω στις 15 ταινίες νομίζω. Κοιτάξτε, εγώ έχω κάνει πολύ, είμαι λίγο θεατρόπεδο. Ναι. Όταν έβγαλα τη δραματική σχολή, μετά πήγα πολύ καλά συγγραφικά. Και όλο στο δεύτερο έτος, αφού δούλεψα τα δύο πρώτα χρόνια με κορυφαία ονόματα, Χατζη Κρίστο Φωτόπουλο, μετά με το φοβερό Μιράτ Ζουμπουλάκη, αυτό το φοβερό θέατρο. Τότε λέγαμε Κουν και θέατρο. Ναι. Μιράτ ήταν από τα πιο σοβαρά θέατρα. Και αφού ήμουνα 2 χρόνια σε κεντρικά αθηναϊκά θέατρα, μετά έκανα Βαϊράκι και έκανα δικό μου θίασο για 10 χρόνια. Και πήγα καλά συγγραφικά. Είχα αποσπάσει τότε από ένα κορυφαίο φεστιβάλ που γινόταν στην Ιθάκη από όλη την Ελλάδα σε φοβερούς θειάσους. Είχα πάρει την πρώτη γυναίκα, την καλύτερη ηθοποιό στην Ελλάδα. Μετά είχα πάρει το πρώτο βραβείο σαν το καλύτερο απέκτο ελληνικό έργο, μία επιθεώρησή μου, και έκανα μία πορεία συγγραφική καλά. Δόξα τω Θεώ, πήγα καλά ανεβάζοντας 7 έργα μου σε κεντρικά αθηναϊκά θέατρα. Καλουτά, μεγάλα θέατρα. Λουζιτάνια, θέατρο Αθηνά, Broadway, κάποια θέατρα λοιπόν που πήγαν πραγματικά πάρα πολύ καλά μέχρι το 90 που ξεκίνησα την τηλεόραση που ήταν από την πρώτη μουσική εκπομπή της Ελλάδας που έκανα σε ιδιωτικά κανάλια. Συγγραφέα, τώρα να διακόψω λίγο. Συγγραφέα ή... Τι ηθοποιός θα ήταν. Κοιτάξτε, τελικά, ενώ ηθοποιός έλεγα σιγά εγώ μέχρι να πάω όσο μου είχε ο Θεός να ζήσω σιγά μην δεν κάνω θέατρο. Mm. Και όμως κάποια στιγμή τσίμπησα με τηλεόραση, όταν το 90 έκανα τη στροφή. Έτσι από το κανάλι 29, να είναι καλά ο Μάξιο Κουρίς που μου έδωσε την πρώτη, εγώ που κάνα την πρώτη μουσική εκπομπή της Ελλάδος, και μετά Καρατζαφέρη και αυτός να είναι καλά ο Γιώργος. Μετά εδώ στο Χάι, Θεός χρόνος το Γιώργο του Καραφώτη που είχε το Χάι, έκανα μια πορεία. Το Μιχαλόπουλο στη Λετώρα σημερινό 9, στο Magic, όλα αυτά τα κανάλια πέρασα, τα οποία όμως μου έδωσαν, παιδιά, κακά τα ψέματα, η άτιμη τηλεόραση μας κυβερνάει. Εντάξει, δίνει μια δημοσιότητα και αν την υπηρετήσει σωστά και μια αξιοπρέπεια, μπορεί να σου λένε καλός αυτός στη μια δουλειά. Ο αλλιώς μπορεί να ξεφτυλιστείς. Είναι ένα παράσιμο. Αυτό είναι πολύ σωστό, μια αξιοπρέπεια. Αυτή είναι η λέξη, αξιοπρέπεια. Εσείς πώς βρεθήκατε στην Καλημέρα Ζωή, νομίζω. Ναι. Κοιτάξτε, το Καλημέρα Ζωή... Και ναι, συνεχίστε. Ναι, στο Καλημέρα Ζωή βρέθηκα μετά από μια πορεία που είχαμε γυρίσει και ταινίες με το Φόσκολο, γιατί τη δεκαετία του 80 γυριστήκαν κάποιες νεανικές ταινίες που είχα τη χαρά να λάβω μέρος, όπως αυτή την κορυφαία, γιατί δύο ήταν σε εισπράξεις που σπράσαν τα μία δεκαετία του 80. Τα τσακάλια του Δαλενίδη που έπαιξα εγώ, παίξαν τα φοβερά παιδιά, το λέω συνέχεια, Μιχαλόπουλος, ο φοβερός αυτός έπρεπε, ο Ρήγας και ο άλλος φοβερός Γαρδέλης, ο Σταμάτης, τα καλά παιδιά αυτά. Και από εκεί εμείς είμαστε του Δαδύρα Φυλακές Ανλύκων. Τα τσακάλια του Δαλιανίδη και οι Φυλακές Ανλύκων που γυρίσαμε εμείς ήταν οι κορυφές σε εμπορικότητα ταινίες του 80. Μετά από τις Φυλακές γύρισα Αγρία Νιάτα με το Φόσκολο, Θύρα 7. Οπότε γνωριζόμουν με το Φόσκολο όταν το 2004 με φώναξε προς το τέλος του Καλημέρα Ζωή σε ένα φοβερό ρόλο που. Αυτή η ιστορία να πω. Ήταν πολύ ωραίος ρόλος, γυρνούσε κυριολεκτικά όλο το Καλημέρα Ζωή σε ρυθμούς πάνω μου, αλλά πάντα οι κλίκες, εγώ θα συνεχίζω παιδιά να το λέω, και οι άξιοι, οι πανάξιοι άνθρωποι, όπως ένας Φόσκολος που ήταν, τον θεωρώ από τους κορυφαίους, μπορούσα να το βάλει με το αμερικάνικο κινηματογράφο,
Γιατί ο Φώτης Χριστός ήταν μια μεγάλη μορφή. Mm-hmm. Και δεν είχε εκτιμηθεί ακόμη όσο ήταν αυτή η περίπτωση του ανθρώπου. Πάντα το έλεγα και όσο ζούσε. Και ας κάνουμε και κομπές στην Ήξη Τατιάνα να είναι καλά, όταν μου την είχαν στημένη εκεί πέρα. Τάχα το ότι πήραζα το φόσκολο. Δεν πειράξα ποτέ το φόσκολο. Πήραζα τις κλίκες του φόσκολου που όταν έμπαινε κάποιος άλλος μέσα στις δουλειές, αυτοί που ήταν επί 10 χρόνια, 15, κοιτάγανε πώς να τον εξοντώσουν. Εντάξει, αυτό συμβαίνει όμως και σε όλες τις. Αυτό είναι η δυστυχία των πολυθέων. Ότι έχουν δίπλα τους κλίκες ή κάποιους ανθρώπους που δεν ξέρουν ούτε πίσω την πλάτη τους τι κάνουν. Και εξαφανίζουν ανθρώπους άξιους. Και δεν κρίνω εγώ αν είμαι άξιος. Αγαπητοί μου, εσείς οι δύο εδώ, Δήμητρα και Πέτρο μου, το βλέπω γενικά στη ζωή μας ότι αν δεν πολεμήσουμε την αναξιοκρατία, θα μένει πάντα να λέμε ρε, εσύ δεν υπάρχει αξιοκρατία. Φυσικά εμείς οι ίδιοι βοηθάμε. Ναι. Αλλιώς κάνουμε, αποκαλύπτουμε, τα βάζουμε. Κάνουμε την επαναστασή μας, τρώμε τα μούτρα μας, δεν πειράζει, αλλά έχουμε δώσει ένα μάθημα σε αυτούς οι οποίοι είναι αναξιοκράτες, συκοφάντες, πίσω από την πλάτη. Μπορεί να είσαι ένα κανάλι και να είσαι φοβερό χαρτί, και αυτός που έχει το κανάλι να μαθαίνει άλλα για σένα χωρίς να έχει κάνει και να σε καθαρίζουν. Αυτούς πρέπει να τις καθαρίζουμε. Καταλαβαίνετε πώς είναι. Δεν εννοώ. Να μην υπάρχουν στο συγκεκριμένα. Να σας πω τώρα που μην ξεχαστώ πάνω σε αυτό, γιατί έχει πάρα πολύ σημασία. Εγώ κομματικά δεν μιλάω ποτέ, παιδιά. Δεν έχω κομματικά. Δεν μιλάμε κομματικά. Αλλά θα πω κάτι που είπε ο Πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης και μπράβο του. Αν το έλεγε άλλο, όποιο κόμμα τον ήταν θα το έλεγα, αυτό που έριξε σαν σύνθημα και στην ψυχολογία του κόσμου, το 21 να είναι τα 200 χρόνια για αυτή τη μεγάλη επανάσταση του 21 που είμαστε εμείς ελεύθεροι σήμερα. Και επειδή ανέβασα πρόσφατα ένα έργο, γι' αυτό το φέρνω κουβέντα, και κρίμα που δεν μπορούμε να έχουμε σήμερα ένα, έστω και ένα λεπτό, το έχω τιμή αυτό το έργο που έγραψα, η απολογία του Κολοκοτρώνη. Μορφές σαν αυτούς που εμείς είμαστε ελεύθεροι να κουνιόμαστε σήμερα, που δεν το εκτιμούμε, έχοντας σχίσει το αίμα τους, τι έχουν τραβήξει αυτοί οι φοβεροί ήρωες, όπως ο Κολοκοτρώνης, ο Καραϊσκάκης, ο Ανδρούτσος, όλοι αυτοί. Και να πούμε συγγνώμη που διακόπτω ότι τα παιδιά, τα νέα παιδιά δεν γνωρίζουν το τι ακριβώς κάνουν. Μπορεί να ρωτήσεις, μιλάω γενικό με πράξη. Εντάξει, δεν είναι θέμα να λες και είναι και στον Πέτρο περισσότερο. Που... Λοιπόν, εάν ρωτήσεις και έχουν γίνει κάλο από τις τηλεοράσεις, το 40 λεπτό πολέμησε και απαντάει ο άλλος, ο Λίδερ, Κολοκοντρώνει. Τόσο άσχετοι είμαστε. Και μετά θέλουμε, μας φταίνει μετά οι υπεύθυνοι που είναι στις κυβερνήσεις. Φταίμε εμείς οι ίδιοι που είμαστε αγράμματοι. Να μην ξέρει ένα παιδί 20 χρόνων, 25, ότι τι δουλειά έχει ο Κολοκοντρώνης με το 40. Βάλτε ρε άνθρωποι μερικά στίγματα. Αλλά αυτή και η παιδεία. Τα Υπουργεία Παιδείας έχουν κάνει ό,τι μπορούν να έχουν στραβωμένους Έλληνες γιατί έτσι εξυπηρετεί. Λοιπόν, ήθελα να πω λοιπόν, απολογία του Κολοκοντρώνη που ανέβασα πρόσφατα στο Θέατρο Κυψέλης και για το Δήμο, για το Σύλλογο Περιπονησίων Γέρος του Μοριά, Δήμο Αγίων Αναργύρων, και αυτό μου άρεσε γιατί τονώνει το ηθικό φρόνημα αυτό που άκουσα από τον Πρωθυπουργό και μπράβο του, να δώσει με έμφαση τα 200 χρόνια του 21 που έχουμε θαύριο, 2021, τα 200 από το 1821. Αυτό θα το κάνετε και βιβλίο για... Αυτό ναι, ετοιμάζεται. Η απολογία του Κολοκοτρώνη είναι ένα έργο με ντοκουμέντα ειδικά και ξέρετε κάτι, και εσείς μπορείτε να το έχετε αντιληφθεί, όλοι μας δηλαδή, ότι η ιστορία γράφεται από τους δυνατούς και όπως τους θέλουν. Εγώ όταν ήμουν μέσα στο σχολείο πήγαινα, γιατί είμαι αρκετά μεγάλος, πήγαινα και έλεγα πω μπράβο στο Μαυροκορδάτο, έλεγα μπράβο στον Κολέτη, που να ξέρω πώς ήταν τα λαμόγια του 21, που να ξέρω πώς αυτοί βάλαν φυλακή όλους τους πολεμιστές του 21. Ναι. Μας μαθαίναν ιστορία δηλαδή αυτούς να θαυμάζουμε σαν παιδιά, αυτούς οι οποίοι ήταν η καταστροφή πραγματικά του 21. Γιατί ο Κολέτης σκότωσε, έβαλε δύο φορές φυλακή τον... τον Κολοκοτρώνη, παλιά το σκοτώσουν. Ευτυχώς βρέθηκε ένας Πολυζωήδης και ένας Τετσέντης. Δικαστές αυτοί οι φοβεροί. Τον Ανδρούτσο τον ρίξαν από την Ακρόπολη οι Κολέτιδες με τον Κούρα. Τον Καραϊσκάκη τον περάσανε τάχα ότι πρόδωσε την πατρίδα. Λέει τι κάνουνε. Κάποιοι πολιτικοί είναι η κατάρα της Ελλάδος. Κάποιοι πολιτικοί, όπως σέβομαι, κάποιοι άλλοι μπορεί να είναι πατριώτες. Δυστυχώς. Σας κούρασα. Ίσως, όχι, είναι ένα θέμα. Που αφορά όλους μας. Μας αφορά. Είναι. Πρέπει να. Συγγνώμη. Δεν πειράζει. Ίσως πρέπει να γραφτούν και άλλα έργα για διάφορους άλλους. Σωστά. Και σωστά. Έτσι η ιστορία μαθαίνεται μέσα από το θέατρο. Βεβαίως. Μαθαίνεται το πραγματικό. Και Πέτρο μου, να σου πω κάτι. Όταν τα υπουργεία να είναι καλά, όποιοι είναι πολιτικά που κάνουν τάχα τους προοδευτικούς και θεώρησε χωρίς τους αυτού που νομίζω πως είναι μεγάλη πολιτική, σέβομαι εγώ την Ιξημελίνα σε αυτήν την ακτινοβολία που είχε σε παγκόσμιο επίπεδο.
Εκείνο που δεν σέβομαι ήταν πως πήραν εκατομμύρια οι κολλητοί να ανεβάζουν έργα κουλτουριάρικα ηλίθια αντί να γυρίσουν. Μέγα Αλέξανδρο, Θόδωρο Κολοκοτρώνη, Ανδρούτσο, Καραϊσκάκη. Και να λέω το κέντρο κινηματογράφου όταν είναι τα εκατομμύρια του λαού, τα δικά μας λεφτά και τα μοίραζε, γυριστήκανε εργάρες που λέω, Θεός χωρίς τη Μελίνα. Τι έχω να δω τώρα, γιατί μου λένε πως αφήνει ιστορία κάποιοι. Και δεν μιλάω καθόλου πολιτικά, σας μιλάω ειλικρινά. Mm. Πονάω για την Ελλάδα. Αν υπήρχε μια εργάρα με Κολοκοτρώνη, αν υπήρχε ένα με τον Ανδρούτσο, αν υπήρχε ένα με Καραϊσκάκη, δεν θα βλέπουμε τα λάθη ή τα καλά αυτών πατριωτών. Και δεν μιλάμε φασιστικά. Μιλάμε πατριωτικά. Και ξέρω, η ιστορία επαναλαμβάνεται, οπότε θα παίρναμε μαζί. Ακριβώς. Ξέρετε, εγώ πήγαινα στη γαλλική σχολή Αρένων Πειραιώς και εκεί απέναντι υπάρχει ένα μουσείο και κάτι αρχαία. Και κάθε μέρα μετά το σχολείο πήγαινα και τα χάζευα απ' έξω, γιατί δεν μπορούσα να μπω μέσα. Και κατέβαινα κάτω και έβλεπα τα τείχη. Στην Πειραϊκή, στη Φρεατίδα εκεί τα. Του Περικλέου στα τείχη ναι, που, ναι, που έχουν βρεθεί και κάποια ναι, σπίτια. Ναι, ναι. Τώρα είναι μέσα ακόμη μου και τα ισόγεια. Μου φαίνεται λέει τείχη. Και τα θαύμαζα. Και άμα πάτε σήμερα είναι γεμάτο γραφίτι. Ναι. Δηλαδή πού είναι ο σεβασμός αυτών των παιδιών προς τους προγόνους μας. Κοίτα, προς προγόνους μας. Επειδή εκπέμπεις μία ευγένεια και δεν σου κάνω κομπλιμέντο. Εκπέμπεις μία ευγένεια, σου μιλάω ειλικρινά. Και αυτό δείχνει και την παιδεία στην εσωτερική. Γιατί μεγάλο πράγμα, παιδιά, ο εσωτερικό μα κόμμα βγαίνει προ τα έξω. Τι είναι αυτό που έφερε τώρα κουβέντα, παιδιά, που επειδή Δήμητρα γράφει τη γραφή, πώ πιάνε τα αυτά. Γράφει. Αυτή η μόδα ηλίθια να βλέπουμε στου δρόμου ανθρώπου, άντρε με στήθη και γυναίκε με μην πω τίποτα. Δεν του πιάνει καμία αστυνομία, δεν υπάρχει τίποτα. Τι δικτύωση είναι αυτή και ποιε ειδικέ ομάδε είναι. Είναι παιδάκια τάχα. Που πήγαινε στη γωνία και κάνανε. Εδώ θέλουν 2 ώρες για να φτιαχτεί κάθε έργο. Αυτά τα γράφητι που αλλάζουν και που είναι φτιαχτά και βαλτά απ' έξω. Κατά τη γνώμη τη δική μου. Μα και είναι μουτζούρες τα περισσότερα, άμα δείτε. Είναι μουτζούρες, δεν είναι τέχνη αυτό. Πρώτον, για καλημέρα, όπως βλέπεις, κατέβαινες κάπου την Πειραιώς και έλεπες τέτοια ομοιόμορφα, ή σαν το παιδάκι να τρομάζει, σαν άνθρωπο να είναι κακόκεφαλος μετά για τη δουλειά του. Ποιοι επιτρέπουν, πώς αφήνουν και επιτρέπουν σε αυτά τα τσογλάκια, κυριολεκτικά αυτοί δεν είναι άνθρωποι, οι οποίοι αντί να κάνουν ένα ωραίο. Πραγματικά μία ζωγραφιά, κάτι το ωραίο. Ναι. Έχετε δει τι φρικιαστικά πράγματα για να ταράνουν την ψυχή του ανθρώπου είναι αυτά. Να σου πω έχετε εγώ... δει πως είναι. Να μα έχετε δει πως είναι σαν φυσιογνωμία. Με στήθη τον άντρα. Με κανονικά γυναικεία τέτοια. Με ομόρια αντρικά τις γυναίκες. Μετά κάτι άλλες να δουν το παιδί και να φοβάται. Είναι σαν παιχνιδάκια κάποτε που είχαν βγει τα παιδιά οι εγκληματίες. Το παιδάκι τα βλέπε. Και τρώμαζε και το βράδυ. Λοιπόν, ο μπαμπούλας πέτυχε σε μία παιδική χαρά, παιδιά, σε μία παιδική χαρά. Πήγε ένα παιδάκι, βλέπω ένα παιδάκι και πάει κοντά και έκλαιγε και πάει ένα άλλο παιδάκι. Και πάω κοντά και έχουν βάλει κάποια δόντια μέσα σε μία παιδική χαρά. Αυτό που λέω ήταν στην ίδια, ξέρω την παιδική χαρά που έλεγα. Να πάρω το δήμαρχο και να πω, καλά δεν πήγε κάποιος εκεί να δει ότι τρομάζουν τα παιδιά. Κάποιοι σατανιστές είναι αυτοί. Βάλτε είναι για τα παιδιά μας. Είχαν φτιάξει ειδικό σχέδιο, παιδιά, σατανικό, μέσα στην παιδική χαρά και τα παιδάκια τρόμαζαν βλέποντάς τα. Και δεν μπορούν να κάνουν, από την αλήθεια, και τίποτα, γιατί το βλέπουμε και εμείς στο Δήμο, επειδή ασχολούμαι με τα τοπικά αυτό που έλεγα προηγουμένως. Και δεν κάνουν τίποτα. Ενώ μπορούμε να πούμε την αλήθεια ότι μπορούν και έχουν βγει χρώματα τα οποία μπορούν να βάψουν τους στίχους. Και να είναι ομορφιά. Να είναι όμορφη. Και αν κάποιος πάει να γράψει ή να κάνει γκράφιτι. Με ένα πιεστικό μπορεί να φύγει το γκράφιτι αν βάλεις, εννοείται, τα συγκεκριμένα χρώματα. Θα πρέπει να το δούνε όλο αυτό οι δήμαρχοι, σε κάθε περιοχή, εγώ αυτό πιστεύω. Γιατί δυστυχώς αυτό δεν είναι τέχνη. Ή να πιάσουν αυτούς τους 5 ανθρώπους και να τους πούνε, θέλουμε να φτιάξουμε αυτούς και αυτούς και αυτούς τους στίχους. Ποιοι είναι αυτοί όμως, συγγνώμη, ποιοι είναι αυτοί που φτιάχνουν στους δρόμους και πάνε και καμιά στιγμή περνάει το 100 και κάνει το κορόιδο. Συγγνώμη, αυτή γράφει. Πώς επηρεάζει τη ψυχολογία του κόσμου έξω να πιάνει ένα στη δουλειά του, γιατί είναι λίγο κάτι ευχάριστο να βλέπει ηλικιότητες. Και βλέπω ορισμένα όταν παίρνει το τραμ και πα προ το μοναστηράκι, πριν το μοναστηράκι, μου φαίνεται για πριν το θυσίο. Ποιο έχει ανέβει τόσο ψηλά. Ακριβώς. Δηλαδή, θες ώρα, θέλεις ώρα, παιδιά. Δεν θέλεις, θέλεις και σκάλες, θέλεις τα πάντα. Σκάλα, δηλαδή είναι δουλειά, πολύ ψηλά. Θέλεις υλικό, ναι, έξοδο. Ποιο παιδάκι 15 χρονών να έχει χρήματα για να πάει να πάρει όλο αυτό το. Αυτή είναι τέχνη προόδους και είναι βαλτό να επηρεάζει την ψυχολογία του ανθρώπου.
και ήθελα να ξέρει η πολιτεία, ο Δήμος, ο οποίος φέρνει ευθύνη. Πώς αφήνει επί ώρα κάθε εκεί πάνω. Εμένα πάω στον δρόμο. Συγγνώμη, αν πάω να πειράξω ένα σπίτι έτσι, μπορεί σε 2 λεπτά να με έχουν πιάσει. Πώς του αφήνει αυτού επί ώρα και κάνουν. Και χαλάνε και την. Αυτό που λέω. Και τα σπίτια του, την εμφάνιση έξω. Στα σχολεία απ' έξω. Τα σχολεία πληρώνει ο καθένα άνθρωπο, κάθε πολίτη έξοδα. Πώς αφήνουν τα σχολεία και να λες παδιά, πάνε εδώ, μισέρια όλια. Λοιπόν, το λέω, εγώ είμαι παιδικός. Έχει να κάνει με την παιδεία και ειδικά στα αρχεία δεν σεβόμαστε, γιατί τα παιδιά δεν γνωρίζουν την αξία της ιστορίας μας και αυτά της Ακρόπολης και των Δελφών και ότι υπάρχει. Και δεν φταίνε, παιδί. Δεν φταίνε. Τα υπουργεία, σαν να το κάνουν επίτηση. Και οι γονείς φταίνε. Οι γονείς πρέπει να δώσουν τις βάσεις, νομίζω, για κάτι τέτοιο, για να υπάρχει αυτός ο σεβασμός. Ξέρετε τι, κάτω από την Ακρόπολη και το Θησείο σας έχει περάσει περιέργεια που έχουν πάει αυτά τα σπίτια που ήταν φτιαγμένα τότε σπέτρινα. Mm-hmm. Άμα πάτε και είδε πριν χρόνια, ίσως το 20, υπήρχαν. Τι έκανε τότε ο Έλληνας, ήθελε να φτιάξει ένα σπίτι. Θα πάρω πέτρες από την Ακρόπολη. Ναι. Οι πιο πολλές πέτρες και το παλάτι τότε του βασιλιά, τα ανάκτορα, είχαν χτιστεί από τις πέτρες της Ακρόπολης, κατά από την Ακρόπολη. Λοιπόν, εμείς δεν τα σεβαστήκαμε. Ναι. Και μετά ήρθαν οι ξένοι να μας ανοίξουν λίγο τα μάτια ότι αυτά έχουν αξία. Και ξέρεις τώρα, οι ξένοι οι περισσότεροι κλέφτες σαν τον Έλγιν και μας κάνουν και μαθήματα πολιτισμού. Ναι. Να πω το ότι, να φέρω μια κουβεντούλα έτσι, το κανάλι στο διαδίκτυο, πάνω στο Ηλίας Κακλαμένης, αν πατήσει κανείς, βγαίνει το κανάλι στο διαδίκτυο, που καλό ονόματα, κάθε βράδυ αυτά που έκανα στην τηλεόραση. Κάνετε εκπομπές, να το πούμε. Το Shock Web TV, ένα κανάλι live στο διαδίκτυο, και όποτε θέλετε θα είναι χαρά μου να είστε καλεσμένοι. Ευχαριστούμε. Πραγματικά να κάνουμε ένα αφιέρωμα, ό,τι θέλετε πάλι σε εσάς, και να φέρω κουβέντα πως ψάχνουμε για ένα θέατρο που μπορεί να με βρουν πάλι στο Face Ηλίας Κακλαμάνης, όποιος ενδιαφέρεται, να ανεβάσω την απολογία του Κολοκοτρώνη εκεί. Παρόλο που μιλάω με ένα θέατρο ήδη, όμως ας έχω 2-3 γνώμες, όσο πιο κεντρικό στην Αθήνα, τόσο με ενδιαφέρει. Αυτό έτσι για να κάνω και εγώ την διαφήμιση μου. Θα παίξετε σε κανένα έργο. Αυτό θέλω εγώ, τίποτα άλλο. Αυτό, με ενδιαφέρει την απολογία. Αυτό. Είναι ένα έργο το οποίο είναι έργο ζωής. Το έχω γράψει, θα κυκλοφορήσει και σε βιβλίο, μάλλον από την Αυστρία, εκδόσεις. Οπότε. Άρα δηλαδή από φθινόπωρο κάπου θα σας δούμε. Κοίτα τι θα είναι το καλό. Θέλω αυτό που άκουσα να λέει ο Πρωθυπουργός ότι το 2021 θα είναι τα 200 χρόνια, μου έρχεται ιδανικά αυτό που έκανα πριν 7 μήνες που ξεκίνησα το Κολοκοτρώνη, που θα είναι ιδανικά από τώρα πορεία για την απολογία του Κολοκοτρώνη. Άρα να χτυπήσετε την πόρτα, νομίζω, του Πρωθυπουργού, έτσι να το πείτε κιόλας. Θα ήταν, δεν θα ήταν. Εγώ πιστεύω πως όταν άνθρωποι υπάρχουν νέοι αξιοκρατίας, αλλιώς δεν ανοίγει καμία πόρτα. Ωστό. Αν δεν είναι γνωστό το γνωστό, το γνωστό το γνωστό, και αν δεν επιλέξουν πράγματα που θα είναι πραγματικά για το καλό. Έτσι, γενικά εννοώ και δεν το λέω. Αλλά εγώ συγχαίρω αυτό που είπε και δει στην ψυχολογία του Έλληνα τα 200 χρόνια που είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Δεν μιλάω κομματικά, σας μιλάω ειλικρινά. Σας μιλάω ειλικρινά εγώ σε αυτά. Είμαι λίγο, δεν έχω παροπίδες, αλλά θαυμάζω κάθε τι καλή σκέψη και ειδικά πάνω σε αυτό το θέμα. Ηλία μου, η ώρα πέρασε πολύ γρήγορα. Θα σε ξανακαλέσω, γιατί υπάρχουν πολλά θέματα να μιλήσουμε. Θα σε ξανακαλέσω στην εκπομπή μου να έρθουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και ήταν πολύ ωραία και φέρατε πολύ ωραία θέματα. Θέλω να ευχαριστήσω την κυρία Δήμητρα Κούτρα που ήταν εδώ πέρα όλη την. Βέβαια, εγώ λίγο μίλησα περισσότερο και δεν τη. Όχι, εγώ μίλησα ήταν προηγούμενο. Μίλησα στο πρώτο μέρος. Μιλήσατε ωραία, μίλησατε σωστά και θέλω να ξαναβρεθούμε να τα ξαναμιλήσουμε και παραπάνω ζητήματα, θέματα. Εδώ κάπου θέλω να κλείσουμε. Θέλω να ευχαριστήσω όλους που μας βλέπουν κάθε Δευτέρα βράδυ 11:30 και κάθε Τετάρτη 7 το πρωί. Μέχρι την άλλη Δευτέρα, ο Θεός να σας ευλογεί και ο Θεός να ευλογεί την πατρίδα μας. Σας ευχαριστώ και καλό σας βράδυ.